Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟ 24 στο Ολύμπερο 107 και 4. Στα μικρόφωνα για το πρώτο μισάωρο ο Στέργιος Αναστασιάδης και η Αγάπη Γαβριλίδου. Από το επόμενο μισάωρο και μετά θα έχουμε μαζί μας και τον Σταύρο Κόλκα που προφανώς το σταματάνε ανά δύο λεπτά για να κάνει τη διαδρομή από το κέντρο. Μην ανοίγεσαι πολύ, ρε φίλε. Πες από τη μία και μετά. Γιατί αν έρθει μία παρά 20, ας πούμε, θα είναι κέρδος. Θα το πεις ότι να, ο επαγγελματίας Σταύρος. Στις 12.30 θα είναι εδώ. Έτσι μου διεμήνυσε. Θες να βάλουμε στοίχημα? Όχι. Παίρνω εγώ τη μία, παρέσω το 12.30. Λοιπόν, δίνουμε σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση δύο λεπτάκια πριν τις δύο. Έχετε λοιπόν μία ώρα και 45 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο διαρκείας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Πέμπτη σήμερα, η πρώτη από τις τέσσερις τελευταίες παραστάσεις του Γιάννη Πλούτραχου στο Θέατρο Βεργίνα, στη μοναδική και ξεχωριστή και πρωτότυπη μουσική παράσταση «Όλα σε ένα τα βρήκα». Σήμερα, αύριο, Σάββατο και Κυριακή κλείνει η αυλαία στο Θέατρο Βεργίνα για τον Γιάννη Πλούτραχο. Όλες οι προηγούμενες παραστάσεις ήταν sold out. Κάτι τέτοιο να μένετε να γίνει και αυτή τη φορά. Οπότε κλείστε το εισιτήριό σας είτε για σήμερα είτε για το επόμενο τριήμερο μέχρι την Κυριακή στα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα public. Φυσικά η είσοδος στο καζίνο ως γνωστόν είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Μαζί μας είναι πάντα στοίχημαν.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Μπαίνετε στοίχημαν.gr από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Βρίσκετε τις καλύτερες αποδόσεις πραγματικά που κυκλοφορούν και κερδίζετε εύκολα και γρήγορα. Αναδομώ για να φτιάξετε το σπίτι των ονείρων σας πάρα πολύ απλά. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομώ για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες, με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που θα σας τα κάνουν όλα όπως θα τα ζητήσετε. Όλες τις πληροφορίες στην σελίδα της Αναδομώ στο Facebook, στο αναδομώ.gr, τηλέφωνο 2311-241-508 και φυσικά τα γραφεία της Αναδομώ είναι στην Αγία Σοφίας 18. Naxus. Ο ΠΑΟΚ δίνεται με Naxus και φέτος οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ για όλη την διάρκεια της σεζόν θα φορούν αθλητικά παπούτσια, πολιτικά παπούτσια, συγγνώμη, Naxus. Όλη την αντρική συλλογή θα τη βρείτε στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos και σε όλα τα στόκ που υπάρχουν δυτικά, ανατολικά, στο κέντρο, ναι, πάρα πολλές επιλογές για να πάτε και να επιλέξετε και με τις καλύτερες τιμές και Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσεις το γάμο σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά το άλλο, στο κέντρο στην Παύλου Μελά 36 και στο alterengofashion.gr. Για ακόμα μια φορά οι προηγούμενοι δεν βλέπουν το κανάλι του Προέδρου. Από αύριο θα παίζει και στις 5 τηλεοράσεις που υπάρχουν στο στούντιο. Γιατί άλλαξε θέση? Δεν με βολεύει εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Ωραία. Το κανάλι του Προέδρου τι έχει αυτήν την ώρα? Τώρα δεν ξέρω. Να το αλλάξουμε λίγο. Να το αλλάξουμε. Ξεκίνησε χθες το... Ελιστάι, φίλε. Το Open TV. Ελιστάι. Κάτσε να πού είναι τώρα. Star, όχι. Όχι, πρέπει να πάμε πιο πίσω μάλλον. Έλα, Sky, Mega. Πρέπει να πεις το ένα. αυτό. Δεν είναι στο ένα. Περίμενε. Αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι, απλά δεν έχει... Α, γιατί το λένε ακόμα εύσολον εδώ. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό δεν είναι θέμα της τηλεόρασης, είναι θέμα... Open. Κατερίνα καινούργια για αυτή την ώρα, Στέργιο, δεν ξέρω. Η 25χρονη Σοφία ηχογράφει της κακής πεθεράς της. Στο νούμερο 15... Τηλεκοντρόλ, δύσκολα. Φρέσκες ιδέες. Δώστε λύση. 25χρονη είναι, ηχογράφησε. Φρέσκες ιδέες. Θυμάσαι, αγάπη, τα περσινά και τα προπέρσινα που βγαίνανε ακροάτριες. Όπω, κοίτα όμως σκηνικό. Ναι. Και διάβαζα σήμερα το πρωί ότι έμειναν όλοι έκπληκτοι από το δελτίο ειδήσεων και το σκηνικό γενικότερα. Πολύ μεγάλο πλατό, Wales Tie, τέτοια. Ωραία ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Η 25χρονη Σοφία.
Σαν τώρα θυμάμαι πέρσι που βγήκε μια ακροάτρια και μπέρδεψε τις ιστορίες που τις είχαν να πούνε και ήταν απροετοίμαστοι. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, ναι, ας πάμε στα δικά μας. Η μέρα Europa League σημερινή. Πάγκ Βίντι. 10 το βράδυ στο ίδιο της Τούμπας. Δεν φαντάζομαι θα έχει λίγο κρύο. Λίγο κρύο. Και λίγο αέρα. Δηλαδή τώρα έπρεπε να συμβεί αυτό. Χθες το απόγευμα, είμαστε μεσήβρια, εντάξει εκεί. Το περιμένεις ότι θα έχει τέτοιες καιρικές συνθήκες, είχε κρύο. Ως από φορ, 10, 12. Είδες λίγο τα βίντεο που έχω στείλει για το site, έτσι. Δεν ακούγεται τίποτα. Ευλογημένος τόπος είναι η μεσήβρια. Ούτε καν στο φράγμα που έχουν φτιάξει. Ούτε εκεί δηλαδή δεν αλλάζει κάτι, να ξέρεις. Σε παίρνει έτσι κανονικά τις κάμερες, τα μικρόφωνα, όλα. Λέω, ευλογημένος τόπος το χειμώνα. Ξεκάθαρα. Αν έχει 15 που φόρει, είσαι εντάξει. Ναι, λες είναι. Φοβάσαι από 20 και πάνω. Ναι. Σηκώνει την σκεπή. Και το καλοκαίρι η επιδρομή των κουνουπιών πραγματικά είναι απίστευτη. Από θερμοκρασία. Εντάξει, μιλάμε για μικρή διαφορά. Αλλά ο αέρας χθες αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Ο αέρας και η υγρασία που έχει το χειμώνα. Δεν υπήρχε αυτό. Η νέα μεσηβρία είναι κάτι το. Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχουν κάνει εκεί πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνουμε, επειδή είναι και λίγες οι φορές που πηγαίνουμε εκεί, κάθε φορά είναι και, υπάρχουν και διαφορετικά πράγματα που μπορείς να δεις και αλλαγές. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για αυτόν τον αέρα. Τι άλλο μπορεί να γίνει για αυτόν τον αέρα. Τι άλλο μπορούν να βάλουν εκεί πέρα. Δεν κόβει πουθενά. Τίποτα. Καημένος ο Μαουρίσιο που έκανε και το μικρό και ήταν στο ανοιχτό γήπεδο μόνος, γιατί οι άλλοι ήταν στο πάνω. Που υπάρχουν λίγο. Τα φράγματα. Τα φράγματα, ναι. Ο Μαουρίσιο ήταν στο μεγάλο. Χωρίς φράγματα, δηλαδή, ο Μαουρίσιο. Ναι, ο καημένος δηλαδή έκανε και το μικρό εκεί πέρα, τον λυπήθηκε η ψυχή μου λίγο. Φορούσε. Εντάξει, ξέρεις τι. Προχθές που πήγε ο Γιώργος Σαββίδης και έπλυνε τα μάξια, φορούσε εκείνο το χοντρό το μπουφάν, το μακρύ. Ναι. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, εντάξει, υπερβολή. Δηλαδή, έχεις ζήσει τόσα χρόνια στη Ρωσία και ήρθες εδώ με 20 βαθμούς και φοράς το μπουφάν. Και όμως, φίλε. Δεν ήταν υπερβολή. 8 δηλαδή. Η ώρα το βράδυ εκεί, αυτό το μπουφάν ήταν σωτήριο. Και χρειαζόταν και κάτι ακόμα από μέσα. Δεν πήγαινες έτσι. Λοιπόν, θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντι. Θα αναφερθούμε στις δοκιμές του Ράσβα Λουτσέσκου. Θα έχουμε μια συνέντευξη μετά τις 12.30 να μάθουμε και τα τελευταία νέα της Βίντι. Και πώς αντιμετωπίζουν οι Ούγγροι το σημερινό παιχνίδι. Δείχνουν να το πιστεύουν. Εντάξει, τουλάχιστον αυτό εξωτερήκευσε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς. Θα μου πεις και τι να πει. Πώς και δεν είπε κανένα, δεν διαβάσαμε πουθενά ότι αυτή η δήλωση του Νίκολιτς ότι ο ΠΑΟΚ είναι κατά 30% με 40% καλύτερος από την ΑΕΚ. Είναι, ας πούμε, δασκαλεμένος και το συμφώνησαν εδώ για να το πούνε αυτό και να βγάλουν το δυνατό. Τα επισκία σε όλα οι δηλώσεις που φέρεται να έχει κάνει ο Δημήτρης Μελισανίδης για το Σιμόες, εντάξει, πραγματικά μνημείο θα τις χαρακτήριζα. Εντάξει, ούτε ευρώ παραπάνω, φίλε. Επίδειξη πλούτου δεν πρόκειται να κάνει η ΑΕΚ. Το έχουμε καταλάβει. Okay, ξεκάθαρα. Εννοείται. Μεταγραφές και ανανεώσεις μόνο με λογική. Έτσι. Αυτό που προέχει είναι η οικονομική υγεία του κλαμπ. Φυσικά. Πάνω από αυτό εγώ δεν βάζω τίποτα. Φυσικά. Και αυτό το έχουμε καταλάβει. Έτσι χτίσαμε την ΑΕΚ που πήρε πρωτάθλημα. Αυτό. Να κάνω εδώ μια σημείωση. Δεν πήρε έτσι το πρωτάθλημα. Αλλιώς το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Λοιπόν, με λογική λέει σύνεση θα συνεχίσουμε. Και πώς δεν πρόκειται να ανεβάσουμε ούτε ευρώ την πρότασή μας για το Σιμόες πάνω από τις 450.000 ευρώ. Ούτε ευρώ παραπάνω, φίλε. Εμείς δεν πρόκειται, λέει, να δημιουργήσουμε συμβόλαια που μαζί με την εφορία θα φτάνουν τα 2,5 και 3 εκατομμύρια ευρώ όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, ναι. Είναι αυτό που λέει ο γνωστός φίλος του ΠΑΟ, κάποιοι κύριοι μαζί με κάποιους άλλους κύριους. Ναι. Εντάξει, δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται να επαναλάβουμε τα εγκλήματα του παρελθόντος που η ομάδα τα πλήρωσε με το χειρότερο τρόπο. Ναι. Δεν τα πλήρωσε η ομάδα, η επιλογή σας ήταν να τα πληρώσει η ομάδα. Ναι. Μάλλον να μην τα πληρώσει η ομάδα. Ναι. Για να είμαστε ακριβείς, εντάξει. Αυτά λοιπόν και με τον Δημήτρη Μελισανίδη. Εγώ, αν ήμουν τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα θα έπαιρνα το Σιμόες στην ομάδα. Ναι. Εντάξει, σε πάρα πολύ καλή ηλικία είναι. Κοινοτικός είναι, έμπειρος είναι, ικανότατος είναι. Εντάξει, νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη. Στην ομάδα του δικεφάλου. Δηλαδή θα προσδώσει ησυχία στην ομάδα που δεν τα έχει κάποιο άλλο χαφ. Θα του δώσετε 451.000. Ένα ευρώ παραπάνω. Όχι, θα έπαιρνε τηλέφωνο το μάνατζερ του, θα έλεγα έχει πρόταση 800.000 ευρώ. Ναι, ναι. Εντάξει, απάντησε τα μου μία του Ιανουαρίου όταν θα μπορεί να απαντήσει ο Σιμόες. Ναι. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Αυτά λοιπόν και για την ΑΕΚ. Είχαμε χθες τη νίκη της ΚΑΠΑ 19 επί της ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ στο
πολύ άδειο Καφτατζόγλιο. Ναι, ρε φίλε, δεν τίμησε ο κόσμος την ομάδα του Παύλου Γκαρσία. Νομίζω ότι θα ήταν διαφορετικό αν το παιχνίδι γινόταν στην Τούμπα. Ναι, σίγουρα. Απλά ξεκάθαρα, αλλά δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται να. Ένα 24ωρο πριν τον αγώνα να υπάρχει και άλλο παιχνίδι. Εντάξει, το καταλαβαίνετε αυτό. Πάντως δεν πήγε ο κόσμος στο Καφτατζόγλιο. Δύο γκολ εν τούτης, ναι, η ομάδα κατόρθωσε και υπερασπίστηκε εύκολα το 2-1 που είχε πάρει στην Λεμεσό. Μπορούμε να ακούσουμε στην πορεία και όσα δήλωσε ο Παύλο Γκαρσία μετά το παιχνίδι. Ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς σπάνια τον ακούμε να μιλάει έτσι ζωντανά. Οπότε θα τον ακούσουμε στην πορεία. 2-0 ο ΠΑΟΚ και πλέον θα αντιμετωπίσει την Μίνσκ από τη Λευκορωσία. 7-11 στην Τούμπα, 28 Νοεμβρίου επαναληπτικό στη Λευκορωσία. Εάν προκριθεί ο ΠΑΟΚ και εις βάρος της Μίνσκ, θα περιμένει μέχρι να ολοκληρωθούν οι όμιλοι των μικρών, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι όπως οι όμιλοι στο Champions League του κανονικό. Και από τις ομάδες που θα αποκριθούν από τους ομίλους θα προκύψει το group μαζί με τις ομάδες που ελπίζουμε να είναι και ο ΠΑΟΚ, που θα παίξουν τους knockout αγώνες στην τελική φάση του Champions League. Είναι σπουδαία υπόθεση για τα παιδιά αυτά και για τον Παύλο Γκαρσία, εντάξει. Σίγουρα. Είναι ένα παράσημο, αλλά για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό να προκριθούν και στην επόμενη φάση, μετά από τη Μίνση δηλαδή, να παίξουν με την Μπάγκερ, με τον Άγιαξ, με την Γιουβέντους. Θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ΚΑΠΑ. Ευρωπαϊκές παραστάσεις, κανονικά. Ναι, και παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Πάρα πολύ υψηλού. Είχαμε την νίκη του Βόλεϊ με 3-2. Κανονικό. Εγώ το άφησα, παιδιά, στο 2-0. Πίστευα ότι έχει τελειώσει. Κάτι μετά έβλεπα μηνύματα στο chat του ΠΑΟΚ 24, λέω τώρα τι γίνεται, ξαφνικά να διαβάζω 3-2. Θα έχουμε συνέχεια έναν από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, ναι, να μας πει καλύτερα για το τι πήγε στραβά και ο ΠΑΟΚ δεν καθάρισε το παιχνίδι και κατά πόσο δίνει ένα προβάδισμα στον ΠΑΟΚ αυτό το 3-2. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Εν ώψη της ρεβάνς της. Έχει προβάδισμα όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ξεκάθαρα, ναι. Παρόλο που το πήρε έτσι με το 3-2. Θα μας τα πει λοιπόν ένας από τους πρωταγωνιστές στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Τι άλλο είχαμε? Έχουμε φίλε διαιτητή για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έχουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που κυκλοφορούν από αύριο. Ναι. Γιατί λογικό είναι να είναι στραμμένη προσοχή στο απόψινό, αλλά τη Δευτέρα ακολουθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 9.30 το βράδυ. Πάλι δύσκολη ώρα νομίζω για πολλούς. Οπότε από αύριο τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου. Έχουμε και μια εικόνα έτσι από βίντεο, από δοκιμές, γιατί λέγαμε μόνο για του Ρασβάν Λουτσέσκου. Νομίζω θα έχει να μας πει παραπάνω και ο καλεσμένος μας μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε σε πολύ λίγο. Νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι είναι αυτό που ουσιαστικά ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα. Βέβαια. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κάνει σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό βήμα για την πρόκληση του 32. Την ίδια ώρα στις 10 η Μπάτε θα αντιμετωπίσει την Τζέλσι στο Λονδίνο. Πολύ πιο δύσκολο έργο νομίζω σε σχέση με αυτό του ΠΑΟΚ. Ναι, νομίζω θα είναι τεράστια έκπληξη να μην κερδίσει η Τζέλσι. Ναι. Και. Θα λέγαμε για χθες το καλό σενάριο είναι το βράδυ στις 12 ο ΠΑΟΚ να έχει 6 βαθμούς, η Τζέλσι 9. Η Μπάτε Μπορίσοφ. Απίστευτο, κέρδισε το στοίχημα. Δεν το πίστεψα λεπτό και όμως το κέρδισε. Πώς δεν έβαλε. Κρίθηκε πριν και από σένα και φοβερό, από μένα. Από το στοίχημα, δηλαδή απίστευτο. Κέρδισε το στοίχημα. Βάλαμε στοίχημα και κέρδισε, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτά. Κέρδισε το στοίχημα, φοβερό. Δεν το πίστευα. Δεν φτάνω, Σταύρο. Ναι, δεν φτάνω, Σταύρο. Γι' αυτό ήρθα από εδώ. Μπορείς να το πας στο μάτι. Σου το κόκκινο στο μάτι. Μας κολλήσεις όμως. Τι να κάνω, φίλε, ρωτήσαμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, άκου. Τη Τζέλσι, τη δίνει, γι' αυτό που λέγαμε τώρα, 1.17. Εσύ προχθές το κοιτούσαμε, δεν ήταν πιο ψηλά. Στο 1.30 δεν τη βλέπουμε. Κάπου. Αυτό θυμάμαι. Η Μπάτε 19.50. Κάνε το 20. 19.50. Να τα αφήσω. 7.25 το 19.5 απόδοση η Μπάτε. Κάνε το 20, ρε φίλε, αυτό λέμε. Συστοίχημα.gr. Και άκου τώρα και του ΠΑΟΚ, περίμενε. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Λοιπόν, 1.39 ο Άσος, 5.15 το Χ, 11.25 το διπλό της Βίντι. Καφέ θέλετε? Όχι. Ειλικρινά τώρα. Μια live παραγγελία. Το κάνουμε και αυτό στον αέρα. Σταύρο, σε 2 λεπτά έχουμε διάλειμμα. Καλησπέρα σας. Χρειαζόμαστε καφέδες. Παρακαλώ. Ένα δικό μου. Ναι, ένα καπουτσίνο δικό, ναι. Και εσείς τι θέλετε?
Τίποτα, εντάξει είμαστε. Τίποτα είστε. Ναι, μια χαρά είμαστε. Ωραία. Τώρα θα πάμε στο διάλειμμα που έπρεπε να κάνουμε. Ωραία. Για να επιτρέψουμε και με τον. Με τον πρώτο με καλεσμένο. Σύνδεση, ναι. Εντάξει. Θα έχουμε και σήμερα δύο συνεντεύξεις, μπορεί και τρεις. Με τον τρίτο καλεσμένο λίγο. Κερνάς, φίλε. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Αν σηκώσει το τηλέφωνο του κάποια στιγμή. Κερνάς. Λοιπόν. Θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες λοιπόν και στις δοκιμές του Λουτσέσκου και στις δοκιμές του Μάρκο Νίκολιτς. Αφού υπενθυμίσω, δίνουμε σήμερα ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26, κλήρωση λίγο πριν τις 2. Πάμε διάλειμμα, δεν πάτε πουθενά. Επανερχόμαστε με την πρώτη συνέντευξη για να μάθουμε και τα νέα της Βίντι. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24. Δεν ξεχνάτε τον διαγωνισμό το σημερινό για ένα εισιτήριο διαρκείας του μπασκετικού ΠΑΟΚ FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, είναι αρκετά. Συνεχίστε και στέλνετε μέχρι τις 2 παραπέντε όπου θα κάνουμε και την κλήρωση. Και δεν ξεχνάμε επίσης και τη σημερινή παράσταση του Γιάννη Πλούταρχου στο Θέατρο Βεργίνα, στο Ρίζεσι Καζίνο. Όλα σας ένα τα βρήκα. Ο τίτλος της ξεχωριστής και πρωτότυπης μουσικής παράστασης με οκταμελής ομάδα χορευτών μεταξύ άλλων. Sold out όλες τις προηγούμενες παραστάσεις. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελευταίες παραστάσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα στον καλεσμένο μας. Έχουμε μαζί μας τον ρεπόρτερ της Βίντι, τον Πέτερ Μαρβάνη, ο οποίος είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. Να τον καλησπερίσουμε και να μάθουμε από αυτόν τα τελευταία νέα της Βίντι. Πέτερ. Hello. From Liberty. Hello, how are you? Here. Hello, are you okay? Fine, thank you. Are you okay? Are you okay? Yes, yes, I'm here. First time in Thessaloniki? For yes, you? Yes, I'm here in Thessaloniki. I'm near the White Tower right now. Your impressions about our city? Yes, yes, I like it very much. Okay, let's talk about the today match. Yesterday, Marco Nicolic said that Vidi did not travel here for tourism. Is it true? Yes, of course it's true. I think it's a decisive game for the Vogel because if Pau can win this game, then they will chew from the group, and if Vidi lose, that it's not all over for them, I think. Okay, give me one minute to translate. Είναι κρίσιμο παιχνίδι. Όπως είπε και ο προπονητής, δεν ήρθε η Βίντι για να κάνει τουρισμό ή να κάνει ντεκόρ στο σημερινό παιχνίδι. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα είναι ψηλά στο γκρουπ. Αν χάσει η Βίντι, δεν θα έχει και πολλές ελπίδες για την πρόκριση. Are there gonna be to changes in the first 11 for Vidi? Or Marco Nicolic is going to trust the same players that played in Stamford Bridge 2 weeks ago? What do you think? Yes, I think there will be quite the same team. The only change could be in the goal because Kovacic was injured, and now I think he's ready to play tonight. But yes, the team will be the same, and I think the tactics will be the same. So. Okay, μας λέει ο Πέτερ ότι η ενδεκάδα αναμένεται να είναι ίδια με αυτή με την οποία αγωνίστηκε η Βίντι στο Λονδίνο απέναντι στη Τζέλσι. Η μοναδική αλλαγή, αν άκουσα καλά, είπε ότι θα είναι ο τερματοφύλακας. Ο Κόβατς είναι σε θέση να αγωνιστεί. The condition of Vidi in this period. Sorry. Is Vidi in good condition this period? What do you believe? Yes, they won the last game in the Hungarian Championship, but they are 6 points behind Ferencváros in the Hungarian League, but they have one game in hand, so it could be only 3. I think they played well against Bate and against Chelsea, but they didn't get any points, so this game will be very important for them. After the game against Chelsea, they lost the next game in the championship. It was a big surprise, but
Yes, they played very well, I think, in the Europa League, and they won the last game, so they are in good form, I think. Ουσιαστικά μας λέει ότι στα δύο παιχνίδια του Europa League μέχρι στιγμής και με την Chelsea και με την Bate, η Vidi είχε μια καλή εικόνα, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα μετά από το παιχνίδι με την Chelsea ακολούθησε και μια απροσδόκητη ήττα στο πρωτάθλημα που ήταν έτσι έκπληξη για την Vidi. Λέει ότι στο πρωτάθλημα δίνει μάχη με τη Φερεντσβάρος, αν άκουσα καλά. Έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο η Vidi, οπότε έχει εκεί το πλεονέκτημα και περιμένει ότι θα είναι σε καλή κατάσταση και απόψε στην Τούμπα. Πέτερ, Μάρκο Νίκολιτς said also that PAOK is a better team from AEK in 30%. Do you believe that this is true? Do you have opinion about this? If the coach said this, that I think that it's true because they know very well the teams which they're playing against. So if he said that I think true, and we can see that PAOK play well in the championship and also in the Europa League, and maybe AEK not that good in the Champions League, and so it was an interesting game against Vidi. So it was a near game, I think, between them. Mm-hmm. But we will see it tonight. Η ερώτηση είχε να κάνει με την δήλωση του προπονητή της Vidi χθες που είπε ότι ο ΠΑΟΚ κατά 30-40% είναι καλύτερος από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και μας λέει και ο Πέτερ ότι συμφωνεί ουσιαστικά με αυτό που είπε ο Μάρκο Νίκολιτς γιατί η Vidi αντιμετώπισε την ΑΕΚ πρόσφατα πριν από πολύ λίγο καιρό στο Champions League, είπε ότι ήταν δύο περίεργα παιχνίδια με την ΑΕΚ, είπε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, το δείχνουν και τα αποτελέσματα, οπότε περιμένει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και απόψε, αλλά ουσιαστικά συμφωνεί με τον Νίκολης ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Πέτερ, many people believe that ΠΑΟΚ is a favorite in the day's match. Can you make your predictions about the match? What do you believe? About the match tonight? Yes, your predictions. I don't know. I think PAOK will start heavy in the game, and if Vidi can make it through in the first 20, maybe 30 minutes, and if they can handle the pressure from the supporters, then it could be a very good game, and I hope that Vidi will leave Saloniki with a couple of points. So maybe it will be a draw, I think. Mm-hmm. Okay. Η ερώτηση είχε να κάνει με την πρόβλεψή του για το απόψινό μάτς και ουσιαστικά λέει ότι ο ΠΑΟΚ τον περιμένει να μπει δυνατά και με την υποστήριξη της κερκίδας, αλλά μετά η Vidi μπορεί να ισορροπήσει και όσον αφορά στο αποτέλεσμα λέει ότι μια ισοπαλία για τον ίδιο είναι πιθανό αποτέλεσμα. Okay, Peter, last question. How many fans of Vidi must we expect today night? I don't know exactly. There were 1,200 supporters in London, but I don't think there will be so many because many Hungarian people work in England. So I think maybe a couple of hundred, maybe 400 or 500 fans. Okay, μας είπε ότι ήταν 100-200 φίλοι της Vidi στο Λονδίνο. Ζουν όμως πολλοί Ούγγροι στην πρωτεύουσα της Αγγλίας. Δεν νομίζω ότι θα έχει σήμερα πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλούς οπαδούς της Vidi στην Τούμπα. Αυτά, αγάπη, νομίζω μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε. Πέτερ, thank you very much. Talking Have a nice day. In Libero. Have a nice day. Bye. Thank you very much. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Πέτερ Μαρβάνη, ρεπόρτερ της Vidi, που είναι από χθες στην Θεσσαλονίκη. Ισοπαλία, ουσιαστικά είπε. Μας επιβεβαίωσε αυτό που βγαίνει και από το ρεπορτάζ, ότι η Vidi δεν θα έχει αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που αγωνίστηκε κόντρα στη Τζέλσι. Ουσιαστικά περιμένουμε τον Κόβατς κάτω από τα δοκάρια. Οι υπόλοιποι 10 αναμένεται να είναι οι ίδιοι. Με ένα 4-1-4-1 αγωνίστηκε η Vidi στο Λονδίνο. Δεν νομίζω να κάνει κάτι διαφορετικό ο Νίκολς. Δηλαδή θα είναι η τετράδα στη μεγάλη περιοχή της Vidi. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή να πιέσει ψηλά η Vidi σε καμία περίπτωση. Θα υπάρχει ένας αμυντικός χαμ μπροστά και άλλοι 4 μπροστά του, βασικά 2 ζώνες άμυνας περιμένω εγώ, δεν ξέρω τώρα. Μας είπε ο Πέτερ
Και μάλλον είναι σωστό ότι αν αντέξει η Βίντι την πίεση του ΠΑΟΚ στο πρώτο 20-25 λεπτό, μετά μπορεί να ισορροπήσει. Ενδεχομένως και να έχει τύχει στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ήταν άσχημη η Βίντι κόντρα στην ΑΕΚ. Κάθε ναι, άλλο. Όχι, μπορούσε να, να πάρει το, και τα δύο παιχνίδια. Η ΑΕΚ ουσιαστικά, ειδικά στη ρεβάνς που την είδα ολόκληρη, δεν έχω πολύ καλή εικόνα από το πρώτο παιχνίδι στην Βουδαπέστη. Υποχρεώθηκε η ΑΕΚ να κάνει ένα απίστευτο θέατρο στο τελευταίο 25 λεπτό. Ναι. Εντάξει. Και στο μάτς με την Τζέλσι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων η Βίντι, παρότι η Τζέλσι δεν μπήκε και πολύ ζεστά στο παιχνίδι και γενικότερα δεν το αντιμετώπισε με πολύ σοβαρότητα η Τζέλσι, αλλά πήρε αυτό που ήθελε. Είχε πολλές φάσεις μετά η Τζέλσι. Ναι. Δηλαδή τελείωσε με τριπλάσεις τελικές από τη Βίντι. Τουλάχιστον στο πρώτο μέρος όμως χαβαλέ έκαναν τη Τζέλσι. Ναι, εντάξει. Γιατί στο το δεύτερο εύκολο. Όντως, ναι, εντάξει, κάναν τελικές, πίεσαν τη Βίντι, πήραν τελικά την νίκη που θέλανε. Η Βίντι ήταν κακή στην πρεμιέρα. Με την Πάντε Μπορίσοφ στη Βουδαπέστη. Ουσιαστικά μέχρι στιγμής, εάν ο ΠΑΟ κάνει αυτό που πρέπει σήμερα και παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί να παίξει και ειδικά στην Τούμπα, να είναι και παίκτης απελευθερωμένη όπως ήταν στον Μπορίσοφ, νομίζω πως η Βίντι θα τελειώσει το πρώτο γύρο με 0 βαθμούς και δεν ξέρω αν θα μπορεί να πάρει βαθμούς και στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, εγώ το είχα πει, δεν θα μου είναι απίθανο το σενάριο να τελειώσει η Βίντι με 0 βαθμούς. Ναι. Καθόλου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει εύκολο έργο και σήμερα ή πόσο μάλλον σε 15 μέρες στη Βουδαπέστη. Ειδικά έτσι όπως κύλησαν τα παιχνίδια, καθόλου δύσκολο δεν είναι να μην πάρει ούτε πόντο. Αλλά νομίζω ότι σημαντικό είναι αυτό που λες, ότι άμα ο ΠΑΟΚ δείξει το καλό του πρόσωπο, είναι σοβαρός, που νομίζω ότι σε επίπεδο νοοτροπίας είναι πάντα σοβαρός. Δηλαδή, φάνηκε και χθες ότι σε καμία περίπτωση δεν είπε ότι υπάρχει κανένα στη Βίντι και το είπε και ο Λουτσέσκου ξεκάθαρα που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αν πούμε ότι πάμε για την νίκη, δεν μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο και μόνο επειδή θα το έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει να το παλέψουμε και μέσα στο γήπεδο και να το κερδίσουμε αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι και από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου και από του Μπίσεσβαρ φάνηκε ότι στον ΠΑΟΚ κανένας δεν υποτιμά τη Βίντι και κανένας δεν θεωρεί ότι επειδή η ομάδα που έρχεται από αυτό το σερί μπορεί να το συνεχίσει εύκολα. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι έχει δυσκολίες. Η Βίντι παίζεται το τελευταίο της χαρτί, όπως και να έχει, θα το παλέψει. Δεν θα είναι χαλαρή. Με 0 βαθμούς η Βίντι στο τέλος του πρώτου γύρου του ομίλου δεν μπορεί να περιμένει κάτι μετά. Μα δεν έχει να χάσει κάτι. Αλλά ναι. Παίζει το λεφτό σου χαρτί. Όταν δεν έχει να χάσει κάτι, έχει και λιγότερο άγχος. Ακριβώς. Εντάξει. Και είναι μια ομάδα που νομίζω ότι περισσότερο χαίρεται αυτή την ευρωπαϊκή περιπέτεια παρά έχει στόχους που πρέπει να τους πετύχει οπωσδήποτε. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι οι δηλώσεις του Νίκολ ξεκινάνε ότι είμαι χαρούμενος που είμαστε εδώ. Ναι, είναι μια ομάδα ότι το απολαμβάνουν όλο αυτό. Και θέλουν να πάει όσο είναι να πάει. Μπορεί να πάρουν έχουν ένα κάνει βαθμό, τη δική τους προσπάθεια. Έχουν μια ομάδα που νομίζω είναι αξιοπρεπέστατη. Ναι. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Και λίγο πολύ είναι ό,τι βρέξει σας κατεβάσει. Να ευχαριστούμε τη συμμετοχή μας, να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και αν τυχόν έρθει ένα θετικό αποτέλεσμα, καλώς να έρθει. Αλλά ουσιαστικά η μπάλα είναι στο τερέν του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Νομίζω από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται και στον ΠΑΟΚ επαφίεται το ποιο θα είναι το τελικό σκορ του σημερινού αγώνα. Μακάρι. Η νίκη να συνδυαστεί και με καλό ποδόσφαιρο και με 2-3 γκολ. Εντάξει, ποιος το θέλει, εννοεί. Θα αποζημιωθεί και ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο σε μια δύσκολη ώρα, το ξαναλέμε. Ναι. 10 η ώρα. Νομίζω είναι απαγορευτική για φίλους του ΠΑΟΚ από την Αλεξανδρούπολη, από την Καβάλα, από την Ξάνθη. Γιατί φαντάσου να ξεκινήσει από την Ξάνθη. Θα τελειώσει το ΜΑΣ 12, θα βγει από την Τούμπα στις 12.30. Θα βρεις το αμάξι σου στις 1, ναι. Θα φύγεις από τη Λαμπράκη στις 1.30, σπίτι, θα είσαι 4.30 ώρα στο σπίτι. Οπότε αν δουλεύεις πρωί, απλά δεν πας στο ΠΑΟΚ Βίντι. Μακάρι να αποζημιωθεί ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ ότι η Τούμπα θα έχει πάνω από 20-22.000. Ναι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη, να φτάσει στους 6 βαθμούς. Θα έχει φυσικά και το νου του, κυρίως μετά το τέλος του μάτς, το τι έγινε στο παιχνίδι Τσέλσι με Μπάτε. Η ίδια ώρα είναι και τα δύο, στις 10. Οπότε θα υπάρχει και ενημέρωση. Το καλό σενάριο, ξαναλέω, είναι να έχει Τσέλσι 9, ο ΠΑΟΚ 6, η Μπάτε 3 και η Βίντι 0. Να πάει ο ΠΑΟΚ στη Βουδαπέστη, να πάρει ακόμα μία νίκη. Να μην καταφέρει η Μπάτε να κερδίσει την Τσέλσι στον Μπορίσοφ. Κάτι που νομίζω εξαρτάται από την Τσέλσι κυρίως, με την εικόνα που έχουμε από την Μπάτε. Ναι. Και να τελειώσει η ιστορία ουσιαστικά στην τέταρτη αγωνιστική. Νομίζω ότι η Τσέλσι έμεινε πάλι εκτός ο Αζάρ. Έτσι διάβαζα αυτό το βράδυ. Θα το τσεκάρουμε λίγο τώρα για να εντάξει, έχουμε και είναι δεδομένο ότι θα κάνει αλλαγές ο Σάρι. Καλά, εννοείται. Στην Τούμπα μόνο έβαλε τη βασική του δεκάδα. Ναι, ρε φίλε.
Ντροπή. Εκεί που μας έλεγαν όλοι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Καντέ, ο Μωράτα και όλοι. Όλοι παίξαν. Είναι σαν το rotation του Άρη στην Τούμπα, στο κύπελο. Α, καλό στέλνιο. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τέτοιο rotation είναι και αυτό μόνο το Chelsea. Μόνο που ένας είχε να βάλει. Εντάξει, ναι, ένας άλλος 15 έχει να βάλει κάτι παραπάνω. Άλλος δεν είχε να βάλει, μιλή, εντάξει, okay, είναι μια μικρή διαφορά. Αλλά ναι, είναι κάτι ανάλογο νομίζω. Λοιπόν, θα αναφερθούμε συνέχεια στη δεύτερη ώρα στις δοκιμές και στις πρόβες του Ράσμα Λουτσέσκου. Mm-hmm. Αρκετά πράγματα δοκίμασε. Αν και νομίζω τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα, δηλαδή. Νομίζω αυτό που γίνεται κάθε φορά. Λίγο μεσοθετικά. Εκεί που είναι πολλές επιλογές, εκεί είναι και οι πιο πολλές δοκιμές. Υπάρχει μια εικόνα. Νομίζω ότι από νομίζω τους 10, τους 11 τους βρίσκουμε. Εντάξει, τώρα, αν χάσουμε τον 11ο, τους ξέρει τους 11 μόνο ο Λουτσέσκου. Αλλά και από τις δοκιμές του δεν προέκυψε κάτι το αμάν που να αξίζει πολύ μεγάλο σχολιασμό ή να μας έχει προξενήσει. Εντάξει, λίγο έκπληξη, στην κορυφή λίγο είναι λίγο το ενδιαφέρον νομίζω, αν θα γίνει. Αλλά θα πούμε στην πορεία τι δοκίμασε και τι περιμένουμε για απόψε. Λοιπόν, μαζί μας είναι και σήμερα η stoichman.gr φυσικά. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν πολύ εύκολα και γρήγορα τις επιλέγεις και κερδίζεις από κινητό, tablet ή υπολογιστή. Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και stoichman.gr φυσικά. Εμείς την προτιμάμε. Στο τέλος εδώ πέρα. Goal of Verblum. Βγάζει ψωμάκι. Goal of Verblum. Κοίτα. Επειδή στο Χαριλάου σε ακολούθησα σε κάτι αντίστοιχο, δεν εντάξει, είναι πετυχημένο, ωραία. Στο κλάν της Βικελίδης σου λέω, βλέπω στο ζέσταμα πολύ καλό τον Βιερίνια. Δηλαδή έκανε 10 σούτ στο Πασχαλάκι. Ναι, ναι. Τα 9 πήγαν παραθυράκι. Αλήθεια είναι αυτό, ωραία. Εντάξει, και η απόδοση ήταν μια χαρά της Στίχημαν. Δεν θυμάμαι πώς το έδινε όμως. 8,75. Ναι, δεν θυμάμαι. Anytime scorer. Το και σου έκανα μία πρόταση. Ναι. Δεν σε πήρα το λαιμό και σου λέω θα παίξει Βιερίνια. Μην παρέσυρες όμως. Το παίξαμε τίποτα. Επειδή ήταν και χθες κακή μέρα, δεν είναι ανάγκη τώρα και σήμερα να ρισκάρουμε τόσο πολύ, ρε παιδί. Ωραία. Για ασφάλεια παίξε Βαρέλα γκολ. Ωραία. Εντάξει. Θα κάνει πλάκα. Ναι. Ο Φερνάντο. Αναδομό. Χορηγός στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό με Μαραθώνες στις 13 του Οκτώβρη. Άιντε. Θυμάμαι εγώ παλιά πράγματα για τον Αναδομό. Εντάξει. Θυμάμαι, φίλε, τον μαραθώνιο που έτρεξα. Μεγάλη στιγμή, αξέχαστη. Πώς να μην το. Στρίχιο, γελάς, φίλε. Γελάς, ειλικρινά. Συνέχισα, αγάπη. Εντάξει, φίλε. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και με τους καλύτερους τεχνικούς που θα σας τα κάνουν όλα ακριβώς όπως τα θέλετε. Πληροφορίες στην σελίδα της Αναδομό στο Facebook. Πολύ εύκολα, στο Αναδομό παύλανακαίνιση.gr. Τηλέφωνο 2311-241-508. Και τα γραφεία της Αναδομός στην Αγία Σοφίας 18. Η Ελένη μας ενημερώνει τάχιστα ότι ο Αζάρ και ο Ζορτζίνιο είναι εκτός. Ναι, πάλι ο Ζορτζίνιο. Ναι. Τι γίνεται, ρε φίλε. Από το πλέον ειδικό άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη για θέματα Chelsea. Πέρα από θέματα ΠΑΟΚ. Εντάξει, η Ελένη Μπούντου. Και ο Αζάρ θα παίξει ποτέ, ρε φίλε, ή περιμένει στον τελικό κατευθείαν να παίξει. Λέει, τι θα γίνει. Στον τελικό Chelsea ΠΑΟΚ λες. Στον Πακού. Ναι, στον Πακού. Εκεί θα πάρει ο Πάκου την εκδίκηση. Λύση. Εντάξει. Εκεί θα είναι ο χαμός. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με έναν εκ των πρωταγωνιστών του χθεσινού αγώνα του ΠΑΟΚ με την BBSK Κωνσταντινούπολης. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας πει γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε το τρίτο και το τέταρτο σετ και αν αυτό το 3-2 δίνει στον δικέφαλο ένα πλεονέκτημα εν ώψη της ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη. Διάλειμμα και σε δύο λεπτά για πάλι μαζί. Και επειδή μόνο από αυτήν την εκπομπή του ακούσατε, γιατί έχουμε συγγένεια πρώτου βαθμού, πες μας λοιπόν που ανακοινώθηκε ο θείος σου στην Εθνική. Πρώτη εδώ. Εποχή Άγγελο Αναστασιάδη στην Εθνική. Πολύ κλεισέ, φίλε. Αφού κάναμε το τσίπουρο το γνωστό το LSD που ένας πίνει και τέσσερις την ακούνε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, φίλε. Δεν έχεις πιει και αυτό δεν έχεις άποψη. Δεν, είμαι ο μόνος που δεν έχω πιει μάλλον. Δεν έχω πάει εκεί πέρα να πιω. Πολύ δυνατό, φίλε. Ανόθευτο. Ανόθευτο. Και όταν φτιάχνεις κάτι με αγάπη, γίνεται πολύ καλό να ξέρεις. Ότι υπάρχει ειδική κλητική αποτοξίνωση σε το συγκεκριμένο τσίπουρο ή είναι κακίες. Κακεντρέχεις ήταν αυτά. Κακε, ναι, από τι πήγες, τσίπουρο άγγελου. Έτσι θα λένε. Το καλύτερο. Τσίπουρο LSD το λέω, γιατί έχω δει κάποιες παρενέργειες που έχεις κάποιους. Το καλύτερο τσίπουρο τουλάχιστον στα Βαλκάνια. Μην το ανοίξουμε, ναι. Το κάνουμε λύσα, αλλά στα Βαλκάνια. Πιστεύεις δηλαδή. Στον τσίπουρο διαγωνισμό που θα γίνει. Ότι ο Αλέξανδρος Τσιόλης τώρα που θα πίνει. Πώς το λένε, τσίπουρο. Τσίπουρο πριν την προπόνηση του γνωστό, θα μπορεί, υπάρχει κίνδυνος να πιαστεί την τοπέ. Δεν έχω εικόνα. Ε? Νομίζω πως όχι. Όχι. Τι είναι, ρε φίλε. Στα φυλάκια του Θεού, με λίγο αλκοόλ.
Επειδή υπάρχουν καταγγελίες για κάποιους που έχουν πιει. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία τέλος πάντων. Εντάξει, πώς είναι τα παιδιά τώρα? Τα παιδιά τώρα είναι μια χαρά. Περάσαν δύσκολα. Μπορούν τα παλικάρια τώρα. Ναι. Εντάξει. Από κάτι άλλο που ακούστηκαν. Ναι. Εχθές διάβασα κάπου το όνομα του Σάββα Παντελίδη. Μια χαρά ο Παντελίδης. Τι έχει? Όπως ανέβηκε η είδηση, έτσι κατέβηκε μέσα σε πεντάλεπτο. Ναι. Εντάξει. Παντελίδης, Γρηγορίου, Αναστασίου, τέτοια ονόματα ακούστηκαν. Ναι, Σούλης Παπαδόπουλος, Νίκος Αναστόπουλος και Αρχοντίδης. Επειδή καταλήξαμε στο θείο. Πες μας τι γίνεται, πώς το έμαθες, τι έγινε. Τίποτα. Γιατί σου δώσω σίγουρο στο τελευταίο διάστημα. Ήταν ένα όνειρο του Άγγελου Αναστασιάδη να αναλάβει την εθνική. Δεν το έχει κρύψει και ο ίδιος. Εντάξει. Από τα πρώτα μηνύματα πάντως που έχω, είναι και ένας εφιάλτης για τους παίκτες που είναι στην εθνική. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Εγώ έχω να δω εθνική 5 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Δεν με καλύπτει, ρε παιδί μου. Τώρα θα είμαι φαν. Ναι. Νομίζω ότι. Στηρίζουμε Άγγελο στην εθνική, εννοείται. 100 χρόνια δουλειά να έχει εκεί. Νομίζω ότι μπορεί μέσα σε βάθος διετίας να ξαναφτάσει η εθνική στο top 10 του FIFA ranking. Τώρα είμαστε στο 80. Μάθει να παίζει μπάλα. Σταύρο, να τον κόψουμε. Γιατί σου θυμίζω ξανά, Σταύρο και αγάπη, ότι όταν ανέλαβε την Κύπρο ήταν στο νούμερο 852 της κατάταξης και την πήγε στο top 20. Δεν το πήγε στο top 20, αλλά την ανέβασε πολύ. Στο 80, αλλά ναι. Εντάξει, την έκανε ομάδα. Ναι. Έπαιξε εκεί, πώς έπαιξε. Κάτι 0-0 με Γερμανία, κάτι 3-2 που μας φάξανε στην Ιταλία. Περάσανε 15-20 χρόνια. Εντάξει, τότε έπαιζε ο Κώστα Κούρτας στην Ιταλία, εντάξει. Και στην Ισπανία ο Βαλερόν και ο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Καλή επιτυχία στον Άγγελο Αναστασιάδη. Αυτό που του ζητάμε εμείς σαν εκπομπή είναι να μην παίρνει παίκτες του ΠΑΟΚ στην εθνική. Δεν θέλουμε. Μπορεί μόνο στα κρίσιμα παιχνίδια. Όχι, κανένα. Κανένα. Επίσης, να απορρίσουμε με τον Τζίση Φρίζα που διάλεξε τον Άγγελο Αναστασιάδη. Να απορρίσεις, όχι. Να απορρίσουμε, γιατί ξέρουμε το σκηνικό. Να απορρίσεις. Εντάξει, ρε φίλε, έκανε πέτρα την καρδιά του. Αυτό που έγινε τότε με τον Τζανδάρη που τον χρέωσαν ότι πήγε να κλέψει το συμβόλαιο του Τζανδάρη και κλείσει τον Ολυμπιακό. Δείχνει ανωτερότητα. Φταίει ο Αναστασιάδης γι' αυτό. Λίγο το περιβάλλον γύρω-γύρω, μπορεί όχι ο ίδιος. Το περιβάλλον όμως του Τζανδάρη ενδεχομένως. Και άλλο. Πήραν το περιβάλλον του Τζανδάρη και το θεώρησαν δεδομένο. Λοιπόν. Και τα λέγανε δεξιά και αριστερά. Αν το ερώτημα. Μπράβο στον Ζήση Βρίζα, λοιπόν, που κάνει πέτρα την καρδιά του. Ωραία. Τι συμβόλαιο που γράψαμε, δεκαετές. Όχι. Δεκαετές, ρε παιδί. Αναγόνα, τι. Τώρα, κοιτάξτε, θα δείτε. Όλη η Αθήνα έβλεπε τον Αναστασιάδη με συμπάθεια. Ωραία. Γιατί εκπροσωπούσε κάτι το οποίο ήταν μακριά σε αυτούς. Ναι. Τώρα που ανέλαβε την εθνική, που είναι ένα κομμάτι όμως που θέλουν να ελέγχουν αυτοί, εντάξει, θα φάει ένα κυνήγι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς στηρίζουμε την Αγγελάρα. Μέχρι το Δεκέμβριο του 19. Ναι, δηλαδή το συμβόλαιο. Ναι, ένα χρόνο. Να τελειώσουν τα προκριματικά του Euro. Ναι, στηρίζουμε Αγγελάρα. Ό,τι είχαμε. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Τι ακούγεται σήμερα στην εκπομπή, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τον Άγγελο. Θα αναφερθούμε και στο επόμενο μισάωρο και στις επόμενες 5 μέρες. Το θέμα μας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Εντάξει, από τους πρωταγωνιστές του χθεσινού αγώνα. Πάμε λίγο στο βόλι. Μαζί μας είναι ο Ζένια Γκόρτζιανουκ. Εντάξει. Πρωταγωνιστής χθες. Νομίζω, Σταύρο και αγάπη, από τους πλέον αρμόδιους να μας πει γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε το τρίτο και το τέταρτο σετ. Εντάξει, όταν αγώνα, τα και αν πρώτα, δίνει προβάδισμα το 3-2 αυτό. Ζένια, καλησπέρα. 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 Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά χθες ότι το βόλεϊ είναι ένα παιχνίδι ψυχολογίας, έτσι δεν είναι? Σε μεγάλο, παίζει τεράστιο βαθμό. Βεβαίως, ναι. Χθες ειδικά ο αγώνας ήταν θέμα ψυχολογίας, ήταν. Ξεκινώντας την μπήκαμε πολύ δυνατά στο πρώτο και το δεύτερο σετ. Μετά έγινε ένα σκαμπουανέβασμα τα άλλα δύο σετ που χάσαμε. Εντάξει, ήταν και φυσικά και είναι και η σωματική κούρεση μας. Κόστησε ο αγώνας και με την Κομωτινή που παίξαμε 3-2. Δηλαδή δύο αγώνες 3-2 σε 5 μέρες. Αλλά πιο πολύ ήταν ψυχολογίας μάλλον και ότι είμαστε και καινούργια ομάδα, ότι κάνουμε αυτές τις σκυλές. Δηλαδή με το καιρό πιστεύω δεν θα υπάρξουν αυτά. Από τη μία είχαμε μία ομάδα την Τούρκικη που ήταν μόνο με Τούρκους αθλητές που παίζουν σε εθνικές μαζί και είχαν ένα επίπεδο συνοχής, και από την άλλη η ομάδα του ΠΑΟΚ που είναι μια καινούργια ομάδα που τώρα ψάχνει τα πατήματά της ουσιαστικά, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι. Εντάξει, περιμέναμε ότι θα πάει δύσκολο το παιχνίδι. Mm-hmm. Το δεύτερο σετ, εντάξει, ψιλοψεύτικος
σκορ ήταν γιατί τους πατήσαμε πολύ. Περιμένουμε το τρίτο σετ θα πάει πιο δύσκολο. Και εκεί μας το κλέψανε και μπήκαν στο παιχνίδι. Αλλά στο πέμπτο σετ δείξαμε χαρακτήρα, δεν θέλαμε να χάσουμε και το πήραμε το παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικό, ότι στο τέλος όλα πήγαν καλά. Έτσι, και ήταν δικιά μας. Έτσι όπως τους μετρήσατε, υπάρχει η δυνατότητα της πρόκρισης. Πιστεύετε στην νίκη μέσα στην Κωνσταντινούπολη? Βέβαια, φυσικά αυτός και ο στόχος είναι. Και τώρα που τους γνωρίζουμε και καλύτερα, που παίξανε μαζί μας και την τακτική που θα ακολουθήσουμε, και πιστεύω ότι θα περάσουμε. Μίλησες για το παιχνίδι στην Κομωτινή, ότι όντως βγήκε κούραση, γιατί ήταν παιχνίδι 5 σετ. Πιστεύεις ότι εκεί έγινε μια λάθος διαχείριση? Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ το τελείωνε πιο γρήγορα το παιχνίδι, θα είχε και μεγαλύτερη τύχη χθες να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Αυτό σίγουρο είναι, ότι ήταν και εκτός έδρας αγώνας. Είχαμε ταξίδι, πήγαμε, γυρίσαμε. Και εντάξει, φορμαριζόμασταν για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν περιμένοντας το ότι θα είναι τόσο δύσκολο με την Κομωτινή. Και φυσικά και μας τύχησε πιο πολύ από την κούραση. Μάλιστα. Ζένια, βλέπουμε φέτος ότι οι επιλογές στην ομάδα είναι πάρα πολλές. Βλέπουμε ακόμα και το Χιμένεθ, ας πούμε, που ήρθε τώρα το τελευταίο διάστημα, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να μπει και να βρει το χώρο του στην ομάδα. Εσείς από μέσα πώς το ζείτε? Έχετε αυτοπεποίθηση, βλέπετε ότι η ομάδα είναι δυνατή σαν ρόστερ γενικότερα? Ναι, γενικότερα είμαστε πεισματάριδες και στην προπόνηση, ας πούμε, και οι 14 αθλητές έχουν πάντα όρεξη και διάθεση στην προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι ενδιαφερόμαστε ένας για τον άλλον. Δηλαδή, άμα κάποιος έστω ένας ή δύο δεν είναι καλά στην προπόνηση, χαλάει και η προπόνηση. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι 100%. Και γι' αυτό το λόγο και στο παιχνίδι είναι όλοι χρήσιμοι και όποιος και μπει, όλοι βοηθάνε. Ο Χιμένες τώρα ήρθε, δύο προπονήσεις έκανε. Είναι δύσκολο με καινούριο πασαδόρο εδώ. Εμείς ακόμα δεν βρεθήκαμε, 2 μήνες που είμαστε όλοι μαζί. Και αυτός θέλει χρόνο και αυτός για να βρεθεί με το πασαδόρο, με τους συμπαίκτες στην υποδοχή και τα λοιπά. Ζένια, είπε χθες ο προπονητής ότι θα πρέπει να παλέψει ο Χιμένεθ για τη θέση του, για βασικός, γιατί λέει ξεκίνησες πολύ καλά, το είπε ο προπονητής χθες. Φαντάζομαι είναι πιο ευχάριστο για σένα να ανταγωνίζεσαι με έναν αθλητή όπως ο Χιμένεθ παρά να έχεις τη θέση σου 100% σίγουρη, έτσι δεν είναι? Ναι, άμα αρχίζουμε και βλέπουμε τους συμπαίκτες μας για ανταγωνισμό, εκεί το χάσαμε. Όχι, ανταγωνισμό εννοώ με την καλή την έννοια να έχεις μια κόντρα κάθε μέρα, ποιος θα είναι ο καλύτερος. Φαντάζομαι το προτιμάς από το να μην είχες ένα τόσο δυνατό ανταγωνιστή μέσα εισαγωγικά. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός με την κακή έννοια. Είναι ενδεικτικό και της ποιότητας που υπάρχει πλέον, έτσι. Και ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει ακόμα ένα επίπεδο. Σίγουρα έχουμε λύσεις, αλλά μην ξεχνάμε έχουμε και τον Καπετανίδη, ο οποίος και αυτός έχει ένα ψηλό επίπεδο, παρόλο ότι δεν έχει παίξει ακόμα. Και όντως στην προπόνηση υπάρχει, ας πούμε, μια ένταση, παλεύουμε, ας πούμε, ένας με τον άλλον, δηλαδή αυτό βοηθάει. Φυσικά ανεβάζει και το επίπεδο και της προπόνησης και φυσικά και το έχουμε λύσεις στον αγώνα. Ναι. Ανεβάζει και το επίπεδο του. Ναι. Την παρουσία του κόσμου πώς την είδες χθες? Έδωσε σε κρίσιμα σημεία όθηση στην ομάδα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, έδωσε και σε εμάς, όπως και το αντίστοιχο έκανε κακό και στους αντιπάλους. Δηλαδή εκεί που είναι κρίσιμο σημείο και παίρνουμε το πόντο, εμείς νιώθουμε ότι κερδίζουμε και ο αντίπαλος νιώθει ότι χάνει. Δηλαδή εκεί το tie break μας βοήθησε πολύ. Όπως και στην Κομωτινή. Και εκεί υπήρχαν πολλοί οπαδοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντικοί για μας και μας βοηθάνε πολύ. Και είναι μεγάλο ευχαριστώ από μένα και όλη την ομάδα που μας στηρίζουν. Και όσο καιρός περνάει είναι και πιο πολύ. Αγχωθήκατε καθόλου, Ζένια, ότι το μάτς θα στραβώσει και στο tie break? Προσωπικά να μιλήσουμε για σένα, φοβήθηκες καθόλου ότι ίσως οι Τούρκοι με το momentum που είχαν να πάρουν και το tie break? Δεν αγχωθήκαμε γιατί δουλεύουμε σαν ρομποτάκια, γίνεται πάνω στην τακτική. Δηλαδή και ο Παναγιώτης Κουντουρίδης, ο ψυχολόγος και οι προπονητές μας δίνουν οδηγίες και τις κάνουμε. Και στο τέλος γίνεται αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή ότι κάνουμε τη δουλειά μας στην προπόνηση 100%, μπαίνουμε στο γήπεδο, ακολουθούμε τις οδηγίες και προς το παρόν βγαίνουμε και πάμε καλά. Πώς και είμαστε και πεσματάριδες, δεν μας αρέσει να χάνουμε. Δηλαδή... Ναι. Σημαντικό πολύ για μια ομάδα, έτσι είναι, να έχει παίκτες με προσωπικότητα και πνεύμα νικητή. Και να μην τους αρέσει η ήττα, ναι, όπως λες. Ναι, το έχουμε αυτό. Δείχνω αυτά τα στοιχεία προς το παρόν στην αρχή. Και θέλω να ελπίζω ότι και θα συνεχιστεί σε όλη την σεζόν. Επειδή έχεις παίξει πολλά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρείς ότι φέτος θα είναι υπόθεση 2 το πρωτάθλημα
του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ή βλέπεις και κάποια άλλη ομάδα ότι μπορεί να δημιουργήσει έτσι ανισορροπίες στην κορυφή και να έχουμε ένα πρωτάθλημα, για παράδειγμα, με τρεις ομάδες να το διεκδικούν? Από ό,τι φαίνεται δείχνουν καλά στοιχεία και ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι που είδαμε, αλλά είναι πολύ νωρίς. Mm-hmm. Όπως παίξαμε και εμείς με την Κομωτινή και μας έφερε το αποτέλεσμα 3-2, έτσι και ο Ολυμπιακός. Είναι ομάδες, 10 ομάδες, και είναι αξιοπρεπείς ομάδες είναι όλες. Δηλαδή σε κάθε αγώνα που θα μπαίνουμε θα προσέχουμε. Πάλι νομίζω ότι η τετράδα ξεχωρίζει, αλλά μην λέμε ακόμα τίποτα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οπότε ουσιαστικά η προσοχή σας είναι στο Champions League, να περάσει η ομάδα στον επόμενο γύρο και όλα τα υπόλοιπα με τον καιρό θα βρείτε και τη φόρμα σας, δεν είναι? Δηλαδή αυτό που προέχει τώρα είναι νομίζω το Champions League. Ναι, και εκτός από αυτό πιο πολύ βάση δίνουμε στον εαυτό μας, στην ομάδα μας, από ό,τι στον αντίπολο. Βρίσκουμε τα κενά μας, τώρα μέσα σε αυτά τα παιχνίδια που παίζουμε βρίσκουμε τα κενά και τα βελτιώνουμε μέσα στο παιχνίδι και στην προπόνηση. Η πιο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας από ό,τι με τον αντίπολο. Το αποτέλεσμα μετά θα έρθει. Πώς είναι τα πράγματα για σένα στη Θεσσαλονίκη? Τι ξέρεις, εντάξει, έχεις παίξει στον Ηρακλή πολλά χρόνια, έχεις παίξει στον Άρη, τώρα στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν στην ομάδα πολύ καλή φίλη σου, νομίζω ο Φιλίππο και ο Τζούριτς και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά έχεις και την καταγωγή με Φιλίππο και Τζούριτς την κοινή. Πώς είναι τα πράγματα? Φαντάζομαι δεν είχες δυσκολίες στο να προσαρμοστείς στην πόλη, στον ΠΑΟΚ και ό,τι χρειάζεται ένας αθλητής? Όχι. Όχι, για μένα ήταν ξεχωριστή χρονιά φέτος, γιατί παρόλο ότι κάποιες χρονίες είχα ξεκινήσει στην Ελλάδα κάποια δίμηνα, τρίμηνα και έφευγα εξωτερικό, φέτος ας πούμε είναι μεγάλη βοήθεια έχω, ας πούμε, στο ότι είναι και η οικογένειά μου εδώ, είμαστε όλοι οι συμπαίκτες φίλοι. Άμα νιώθω σπίτι μου. Και είναι σπίτι μου βασικά, όχι ότι νιώθω. Ναι. Και οι συμπαίκτες μου, που είναι κάποιες οι πατριώτες, κάποιες που έχω συμπαίκτες, δηλαδή τα λέμε με... Κάτι δεν πάει καλά. Πάμε στα βοητήρια, τα συζητάμε, τα λύνουμε και προχωράμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι έχουμε πολύ καλό κλίμα και επικοινωνία μεταξύ μας. Και, σε αυτό ποντάρω ότι θα είναι η δύναμη της ομάδας μας. Και σπουδαίο αυτό που λες, ότι αισθάνεσαι τη Θεσσαλονίκη σπίτι σου. Εντάξει, νομίζω και ένα αθλητή είναι πολύ σημαντικό να νιώθει οικεία και ο ίδιος και η οικογένειά του. Έτσι, γιατί και η οικογένεια είναι κομμάτι της ζωής μας το μεγαλύτερο. Ναι, βέβαια. Δηλαδή κάποιες μέρες δεν είναι καλές ημέρες, ή μπορεί κάτι να μην πάω καλά στην προπόνηση οτιδήποτε. Γυρνάω σπίτι, είμαι με την οικογένειά μου, τα συζητάμε, όλα καλά, ξυπνάω το πρωί, καινούργια μέρα και προχωράω. Όταν είσαι στο εξωτερικό δεν τα έχεις αυτά. Ναι. Δηλαδή ψυχολογικό κομμάτι είναι λίγο πιο δύσκολο όταν πέσεις έξω. Και... εδώ είναι φυσικά πιο εύκολο και πιο ευχάριστο. Και έχεις αγωνιστεί και σε δύσκολες χώρες, δηλαδή τώρα το Καζακστάν στο μυαλό μας δεν το έχουμε και πολύ ότι είναι παράδεισος για έναν αθλητή, δεν ξέρω αν έχεις αντίθετη άποψη. Όχι, εντάξει, τα καλύτερα από τα αθλήματα για μένα ήταν τα τελευταία 2 χρόνια που πέσαινα στην Πολωνία και πρώτη στην Τουρκία. Ναι. Εκεί ας πούμε ήταν ψηλό επίπεδο, ήταν πιο επαγγελματικά. Το Καζακστάν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που και εκεί είναι... Δύσκολη εμπειρία και για σένα σαν άνθρωπος να ζεις στο Καζακστάν. Ή εντάξει, ήταν normal τα πράγματα. Είναι λίγο διαφορετική χώρα, διαφορετική κουλτούρα είναι εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή και άλλο σύστημα του πρωταθλήματος, ήταν τουρνά τα παιχνίδια, δεν ήταν 2 παιχνίδια την εβδομάδα, ας πούμε. Παίζαμε 5 συνεχόμενα παιχνίδια, οποία ήταν δύσκολα σωματικά και από κούρες ήταν. Αλλά και πάλι, όλη η ομάδα του Καζακστάν ήταν όλοι Ρώσοι. Οι πρώην αθλητές της Ρωσίας ή της Ουκρανίας. Είχαμε 1-2 Καζάχους στην ομάδα. Όλοι άλλοι έχουν πάρει διαβατήρια Ρώσοι, Καζάχικα, ας πούμε. Κατάλαβα. Ωραία, εμείς, Ζένια, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας στο ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο. Να σου ευχηθούμε βασικά να είσαι γερός και εσύ και όλοι οι συμπαίκτες. Καλή επιτυχία στο Champions League, που νομίζω είναι το σημαντικότερο που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι ότι το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι σοβαρό, αλλά στο Champions League δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το λάθος στην Κομωτινή διορθώνεται. Στο Champions League τώρα με τους Τούρκους είναι ένα παιχνίδι, το λες και τελικό. Οπότε... Ναι. Και αυτό το παιχνίδι που παίξαμε τελικώς το λέγαμε ότι είναι. Ναι. Καλή επιτυχία να έχετε στη ρεβάνς. Να είστε γεροί όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Υγεία να έχουμε. Το σημαντικότερο. Και θα τα καταφέρουμε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Ζένια Γκόρτσιανουκ. Μας είπε και για το χθεσινό παιχνίδι και γενικότερα για το πώς είναι τα πράγματα στο δικέφαλο.
Σημαντικό αυτό που είπε ήδη, ότι είμαστε, λέει, εμείς 2 μήνες με τον Πασαδόρο, ναι, το καινούριο, και δυσκολευόμαστε. Είναι ακόμα σε περίοδο προσαρμογής, να μάθει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι εύκολο το βόλι. Δεν ξέρω αν μερικοί το θεωρούν ακόμα εύκολο. Δεν είναι, αλλά νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα φέτος ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα. Και εμπειρία, σίγουρα. Και ουσιαστικά είναι άθλημα συνήθειας, δηλαδή. Ναι. Μα γι' αυτό το λόγο. Είπε και ο ίδιος. Είμαστε σαν ρομποτάκια, είπε. Ναι, θυμάμαι κάθε χρόνο την ομάδα από Ιανουάριο-Φεβρουάριο να φορτσάρει. Για να πάει εκεί στο τέρμα και ουσιαστικά εκεί χτυπάει τους τίτλους. Ναι. Δηλαδή πάντα εκεί είναι. Ξεκινάει λίγο μέχρι να βρει τα πατήματά της, να μπουν όλοι. Δηλαδή λέμε ότι ο Χιμένεθ, αλλά πραγματικά έχει μια εβδομάδα που είναι εδώ. 2-3 προπονήσεις, λογικό είναι. Αλλά είναι ενδεικτικό και της κατάστασης πλέον. Σίγουρα μετράει και η προσωπική εμπειρία, η ικανότητα του κάθε αθλητή, αλλά είναι 5, 10, 20, 50 φάσεις που έχει κάθε ομάδα που πρέπει με τον καιρό, με την επανάληψη, να τις αφομοιώσει η ομάδα και να αρχίσει να βγαίνει και στο γήπεδο. Και νομίζω και αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο κόσμος. Το είπε και ο Γκόρτσιονγκ τώρα, ότι όσο το παλατάκι έχει κόσμο, τόση μεγαλύτερη δύναμη αποκτά και η ομάδα. Εντάξει, νομίζω υπάρχει σημαντικός κόσμος πλέον που είναι σταθερός. Αγαπάει περισσότερο και είναι σταθερός, αυτό ακριβώς. Ναι. Και στα μεγάλα παιχνίδια θα έρθει ακόμα περισσότερος κόσμος. Αν αυξηθεί αυτή η σταθερή βάση, ναι, 50 επιπλέον κάθε παιχνίδι, 100 δεν ξέρω, θα είναι ό,τι καλύτερο για αυτή την ομάδα. Πραγματικά έχει φέτος πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αλλά οκ, okay, το μεγάλο στοίχημα είναι να μπει στους ομίλους του Champions League. Ναι. Εντάξει, έχουμε εικόνα γενικότερα από τις προηγούμενες χρονιές, από την παρουσία του κόσμου, και νομίζω ότι φέτος, ακόμα και σε πιο μικρά παιχνίδια, με πιο αδύναμους αντιπάλους μάλλον, ή πιο άγνωστος προς το ευρύ κοινό, ο κόσμος πηγαίνει, και νομίζω ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό και για τη συνέχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ειδικά το τμήμα Βόλη νομίζω έχει κερδίσει τον κόσμο και το έχει κατακτήσει όλο αυτό. Ναι. Να μπορεί να παίζει σε μια έδρα που σίγουρα σε κάθε αγώνα θα έχει σημαντική παρουσία και από εκεί και πέρα θα αυξάνεται και ανάλογα με τον αντίπαλο κόσμο. Είναι λογικό, αλλά είναι και πολύ σημαντικό. Ωραία. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τα ποδοσφαιρικά. Υπενθυμίζω, έχετε ακόμα 25 λεπτά από τώρα για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο, συγγνώμη, διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 2 για το ένα εισιτήριο διαρκείας για το παλατάκι φέτος. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107-4, τελευταίο 20 λεπτό. Εντάξει, έχετε ακόμα 15 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα εισιτήριο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ διαρκείας για το παλατάκι, για όλους τους αγώνες τους εντός έδρας της ομάδας μπάσκετ. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας η στοίχημαν με τις καλύτερες αποδόσεις, με τις περισσότερες επιλογές και με πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, με την ασφάλεια, την ταχύτητα και την εγγύηση που σας προσφέρει η στοίχημαν.gr και πλακάκια αυτίκας και είδη γηινής, προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο, τα καλύτερα προϊόντα από τους μεγαλύτερους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Αγάπη, έχουμε μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναφέρει τα γνωστά, όχι λέιζερ, όχι πυρσούς. Ναι, για το σημερινό παιχνίδι. Ουσιαστικά προστατεύουμε την έδρα μας. Ζητάει από τον κόσμο να συμμορφωθεί σε αυτά που ζητάει όχι και η UEFA. Όχι στο γήπεδο, όχι μπαζούκας. Τα γνωστά αυτά τα προβλήματα. Όχι ρουκέτες. Θωρακίζουμε την έδρα μας για τους επόμενους ευρωπαϊκούς αγώνες και σπρώχνουμε την ομάδα σε μια ακόμη νίκη. Το κεντρικό μήνυμα. Τι θα δούμε, Σταύρο, ποια δεκάδα θα δούμε σήμερα, θεωρείς εσύ. Εσείς την ρεπόρτερ. Να πω εγώ. Ναι, η αγάπη. Που έχω το ρεπορτάζ. Έτσι, εγώ δεν το έχω. Το γιατί δεν το έχεις. Δεν το έχω. Περιμένω σένα να μου πεις. Λοιπόν, στο τέρμα θα είναι Πασχαλάκης. Στην άμυνα θα είναι ο Μάτσο στα δεξιά, ο Τόσκα στα αριστερά, Βαρέλα Κρέσπο, Δίδυμο. Χωρίς Χατζηρίδη δηλαδή. Στον πάγκο. Χωρίς Χατζηρίδη. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είναι στην αποστολή κανονικά. Στο κέντρο έχει δοκιμαστεί και ο Σάκοφ και ο Κάνιας και Διάδα μαζί αυτοί οι δύο και ο Βέρμπλουμ με τον Κάνιας. Εγώ νομίζω ότι θα πάει πάλι με την ίδια συνταγή Βέρμπλουμ-Κάνιας στο κέντρο. Από εκεί πέρα μεσοεπιθετικά είχε πάρα πολλές αλλαγές στο πλαίσιο των δοκιμών. Λιμιό σίγουρα. Το ένα σενάριο θέλει τον Μπέλκα στο 10 κανονικά, Λιμνιό, Ελκαντουρί στα άκρα και Πρίγιοβιτ στην κορυφή. Από εκεί πέρα όμως έχει δοκιμάσει αρκετά τον Ελκαντουρί στο 10, δηλαδή Μπέλκα εκτός, Λιμνιό, Ζαμπά και Καρέλη. Ζαμπά δεν παίζει.
Σκαρέλη στην κορυφή. Εγώ πιστεύω ότι. Έχει δοκιμαστεί και αυτή. Εγώ νομίζω το πρώτο σενάριο. Ότι συγκεντρώνουμε περισσότερες πιθανότητες, δοκιμάστηκε περισσότερο. Νομίζω ότι ταιριάζει και περισσότερο στον αγώνα. Έτσι αυτή είναι γενικά βαριά κορμιά. Δυνατά παιδιά. Όχι ιδιαίτερη ποιότητα. Αλλά είναι μια δουλεμένη ομάδα. Η Τσέλση δυσκολεύτηκε να την κερδίσει. Την Βίντι. Την ΑΕΚ έπρεπε να την αποκλείσει. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι τώρα. Ας μην είμαστε αφελείς. Θέλει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ειδικά μεσοεπιθετικά θα πάρει χρόνο ο Λιμνιός, δεν θα πάρει ο Ζαμπά. Λογικά θα ξεκινήσει ο Καντουρί. Mm-hmm. Για τον Μπέλκα, ο Μπίσεσβαρ δεν ξεκινάει ποτέ. Εντάξει, ο Μπίσεσβαρ έχει πάρει και παιχνίδια μας τελευταία, οπότε. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Πρέπει να πάρει και ανάσα. Κανείς δεν είναι καλά βασικά. Η ομάδα κερδίζει τα παιχνίδια, όχι οι μονάδες. Αυτό που διαφέρει, αυτό που κάνει ουσιαστικά τη διαφορά είναι η αποτελεσματικότητα του Πρίγιοβιτς που στη ζωή του αγώνα μπορεί να μην υπάρχει, αλλά έχει ένα στα δύο γκολ. Και ότι όποτε χρειάζεται και ο Πασχαλάκης ήταν εκεί. Ακριβώς. Αυτό είναι το story. Και όμως για να έχει παίζει με μια ομάδα που παίζει το τελευταίο σου χαρτί, αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν έχει άγνοια κινδύνο αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα. Σοβαρότητα. Εγώ είμαι περίεργος να δω αν η ομάδα είναι απελευθερωμένη σε σχέση με τα ελληνικά παιχνίδια. Ναι. Γιατί αυτό που μας έδειξε στον Μπόρισοφ έχοντας διώξει την πίεση των εγχώριων αγώνων ήταν πολύ εντυπωσιακό. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε εντός συνόρων. Αν έχει αυτή την απελευθέρωση και σήμερα, τότε θα δούμε ένα καλύτερο παιχνίδι. Γενικά, νομίζω ότι είναι κομβικό και αυτό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Αν κερδίσει, κάνει ένα τεράστιο βήμα. Θα ψάχνει ουσιαστικά δύο νίκες στα παιχνίδια. Όχι δύο νίκες. Μία ουσιαστικά νίκη. Μία, ναι, αν πάνε όλα νορμάλ. Δηλαδή, πάρει μπάτε από 0 έως 1 βαθμό με τα δύο μάτς με την Τζέλσι και ο ΠΑΟΚ πάρει δύο νίκες, τελείωσε η ιστορία. Ναι, αυτό ακριβώς. Θα πρέπει δηλαδή σήμερα να πάρει μπάτε βαθμό και να κερδίσει στον Μπορίσοφ. Φαίνεται κομματάκι κλωμό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λογικά ο Σάρι θα το καθαρίσει σήμερα και η Τζέλσι. Να πάει με 9 βαθμού στο πρώτο γύρο και να τελειώσει η ιστορία. Άρα λογικά. Το καλό σενάριο, ξαναλέω, είναι Chelsea 9, ΠΑΟΚ 6, μπάτε 3 θα έχει ΠΑΟΚ την ισοβαθμία και Βίντι 0 και ένα διπλό πρώτο θεός στη Βουδαπέστη και τελείωσε η ιστορία. Η μπάτε τελευταία αγωνιστική θα παίξει στην Τούμπα, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει, μπορεί και μέχρι τότε να έχει καθαρίσει και η πρόκριση. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ρεπορτάζ για το γήπεδο, εχθές υπήρξε συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Μάκη Γκαγκάτση και την νομική υπηρεσία. Της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αναλύθηκε στον Ιβάν Σαββίδη ο νόμος και οι παρατηρήσεις πάνω στα επιμέρους άρθρα της τροπολογίας που πέρασε μαζί με το νομοσχέδιο για τα μουσεία στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι ενέργειες, που δεν είναι λίγες, δηλαδή είναι επαφές με το Δήμο Θεσσαλονίκη για τις εκτάσεις που έχουν καταπατηθεί από το Δήμο και ανήκουν στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή στον ΠΑΟΚ πλέον. Επαφές με την περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με την αρχαιολογική μελέτη από το Πανεπιστήμιο. Μην βρούμε κανέναν τάφο και μας πούνε δεν έχουμε άτομα. Πού είναι το Χρήστο, το ξεκατσαρί. Για να δούμε. Μην βρούμε κανέναν τάφο. Βάλε λίγο κατσαρί. Και αν βρούμε κανέναν τάφο. Και αν βρούμε κανέναν τάφο. Δεν είναι ανάγκη να σταματήσουμε. Έτσι πέθανε ο άνθρωπος, τι να κάνουμε. Και αν βρούμε κανέναν τάφο. Να βρούμε καμιά αρχαία χέστρα. Τι να κάνουμε τώρα, πάμε λίγο πιο πέρα. Να παίζουν μπάλα από τα κρανία, δεν ξέρω. Βράδυ ένα καφέ. Βάλτο. Άρα λοιπόν, αν βρίσκουμε έναν τάφο, μην αρχίζουν και δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε κτλ. Τα πάω ξάκια, πρόεδρε. Πάω ξάκια, παιδιά, ένα τάφο. Τάφο, για να δούμε λίγο. Θα γίνει μια επιτροπή. Με όλους τους συνδέσμους, ναι. Να έχουμε εκπροσώπηση, ρε παιδί μου, επαρχίας. Που είναι ευαίσθητοι σε θέματα αρχαιολογίας όλοι τους. Θα είναι άτομα που ανά πάση στιγμή θα μπορούν να είναι στην Τούμπα σε 10 λεπτά. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε την ομάδα κρούσης για επίγοντα περιστατικά. Με βάλεις. Βρέθηκε ο τάφος του Φιλίππου. Πάμε. Ομάδα κρούσης, γεια σας. Εξαφάνιση. Θαύμα. Βρέθηκε, ξέρω εγώ. Ο τάφος του Φιλίππου στη Μενεμένη. Μα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στα χαρτιά. Βρέθηκε και χάθηκε ο τάφος του Φιλίππου. Εντάξει, θαύμα. Μην βρούμε κανέναν τάφο, το ξαναλέμε. Πάντως έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης την εντολή να τελειώσουν αυτές τις επαφές όσο γίνεται πιο γρήγορα. Λογικά πάμε σε ένα βάθος εξάμηνου, εφτάμηνου μέχρι το Μάιο. Λογικά να τελειώσουν όλα τα γραφειοκρατικά και από το καλοκαίρι να ξεκινήσουν τα έργα. Τα έργα θα κλάψει όταν πέσει η Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα κλάψω, αλλά κάπως θα νιώσει. Θα κλάψει.
Κάπως θα νιώσεις. Θα σε τραβάω βίντεο. Θα πάρουμε ένα κομμάτι τσιμέντο για το σπίτι. Καλά, 100% θα ακούσουμε, όχι μόνο εμείς, όλοι μας, τι ID είναι αυτή που έφερες στο σπίτι, πέταμα. Ναι, εσύ, ναι, όχι, τι, είναι τι η τούμπα. Τι λες τώρα, ναι. Είναι τούμπα από την τούμπα. Ναι, κανονικά. Στο μεταξύ, πόσες τέτοιες βλακίες έχω από παντού, δηλαδή. Έχω κύριο για το χορτάρι. Α, μας είχαν δώσει και εγώ το χορτάρι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω που είναι, βέβαια. Ωραία. Σε άλλα νέα. Σε άλλα νέα. Κάτσε λίγο, γιατί υπάρχουν θέματα εδώ. Ναι, έχει βγει. Τι έχει βγει? Περίμενε να ανοίξει. Μία ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ και τροπολογία. Ανακοίνωση είναι η θέση της ΠΑΕΠΑΟΚ για την τροπολογία. Είναι λίγο μακροσκελής, βέβαια. Θέλετε να διαβάσουμε? Να διαβάσω. Για ξεκινά. Λοιπόν, η θέση της ΠΑΕΠΑΟΚ και την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή για την παραχώρηση των 30 στρεμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Τούμπας από το paokfc.gr. Η υπερψήφιση της τροπολογίας για την παραχώρηση 30 στρεμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την πρωτοβουλία αλλά και τα κόμματα που ψήφισαν τη ρύθμιση και έχουν έτσι μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας στο νέο γήπεδο και στην καταπολέμηση της αθλητικής βίας. Θεωρούμε την παραχώρηση αυτή αυτονόητη και απαραίτητη προϋπόθεση για να εξυπηρετηθεί ο φύλαθος κόσμος Θεσσαλονίκης και είναι μια ρύθμιση που θα έπρεπε να ισχύει σε όλους τους αθλητικούς χώρους της Ελλάδας προκειμένου να εξυπηρετούνται οι υψηλότερες δυνατές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. Ο χώρος αυτός είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία όλων των απαραίτητων ζωνών προελέγχου για ένα νέο σύγχρονο και ασφαλές γήπεδο που δεν θα αποτελέσει μόνο το σπίτι του ΠΑΟΚ αλλά και ένα αξιοθέατο για όλη την πόλη. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες διευθετήσεις με την περιφέρεια και τον Δήμο, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας τούμπας. Αυτή είναι η θέση της ΠΑΕΠΑΟΚ για την τροπολογία. Νομίζω ότι πλέον προχωράνε όλα προς σωστή κατεύθυνση, έτσι. Έχουν δρομολογηθεί. Εγώ θα μιλήσω λίγο για ένα θέμα που αφορά τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, οι οποίες πέρασαν στους 16 του Youth League, έτσι δεν είναι? 16 όχι, είναι λίγο. 32. Πέρασε τον επόμενο γύρο, ναι. Θέλει ακόμα ένα βήμα για να συναντηθεί με τις ομάδες του Champions League της Καλονικής. Ναι, με Juventus, με Real κτλ. Ωραία. Έκανε μια δήλωση ο Παύλο Γκαρσία χθες. Ναι. Το οποίο τον αγαπάνε όλοι. Ξέρουν ότι οι προθέσεις του είναι καλές. Και το σύνολο παρουσίαση είναι πάρα πολύ καλό, εντάξει. Και είπε ο Γκαρσία μετά το τέλος τη νίκη επί της ΑΕΛ Μεσού με 2-0 και το δεύτερο γκολ είναι εκπληκτική αντεπίθεση. Αν το δείτε δηλαδή θα πάθετε σοκ. Είπε ο Γκαρσία ότι πέρσι τα παιδιά μου βγήκανε πρώτοι πάνω από τον Παναθηναϊκό και φέτος βλέπουν τους αντιπάλους που ξεπεράσανε να είναι σημαντικά στελέχη του μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, Super League. Σαν να λέει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το τι κάνει ο ΠΑΟΚ με τα δικά του παιδιά. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής οξύμορο. Ο ΠΑΟΚ με τα πολλά λεφτά έχει δημιουργήσει μια κατάσταση αλφα και ένα κοινό που φωνάζει πρόεδρε πάρε παίκτες, κάνε ράνε κτλ. Κτλ. Παράλληλα, αυτοί που είναι στις ακαδημίες δεν ξέρουν τι μέρη γενέστε. Υπάρχει χθες το συγκλονιστικό ότι ο Βρακάς που έφυγε από τον ΠΑΟΚ γιατί δεν μπορούσε να παίξει βασικός, και αυτή είναι η αλήθεια, γιατί στη θέση του παίζει ο Χατσιστραβός, ο οποίος για μένα, και διαφωνώ με όλους εκεί στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που μου λένε ότι είναι καλός παίκτης αλλά είναι ερωτηματικό το on top κτλ. Για μένα ο Χατσιστραβός είναι ο πιο top παίκτης που έχουμε και δεν μπορώ να διανοηθώ πως αυτή η ποιότητα δεν θα παίξει ποδόσφαιρο. Δες πως ανοίγει το δεύτερο γκολ, πως ανοίγει την αντεπίθεση πάλι. Δηλαδή απίστευτος. Ο Βρακάς λοιπόν που δεν ήταν βασικός σε αυτήν την ομάδα έπαιξε βασικός χθες στο Νάπολι Παρίς Σερμέν. Για να καταλάβετε και τι γίνεται. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε σαν ΠΑΟΚ τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλα ταλέντα. Αδιαφυσβήτητο. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτή τη στιγμή ψηλά στη βαθμολογία, χάρη στα παιδιά που τα δικά μας παιδιά τα περάσανε πέρσι. Εντάξει.
Θα πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν πρώτον να κάνουμε επιτέλους αυτή τη φύτα ομάδα για να μπορούν να μεταφερθούν τα παιδιά από την, από την ομάδα νέων σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στοχευμένα να περνάμε σιγά σιγά κάποια από αυτά στην πρώτη ομάδα. Το ότι είμαστε νεόπλουτοι, με την κακή έννοια το λέω τώρα, και έχουμε παρατήσει βασικές αρχές της ομάδας μας, που πάω κάλεξε στάτους επειδή στηρίχθηκε σε γηγενείς ποδοσφαιριστές. Ένα κλάπ πρέπει να σέβεται την ταυτότητά του. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί παίκτες στο ρόστερ που θα μπορούσαν να μην βρίσκονται εκεί για να υπάρχει θέση για κάποια παιδιά top που υπάρχουν σε ακαδημίες. Έτσι λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, αυτό που συμβαίνει σήμερα έχει τεράστιο κίνδυνο, δηλαδή η έλλειψη ξεκάθαρη στρατηγικής, γιατί όλα τα παιδιά ψάχνονται για εξωτερικό για να φύγουν. Αλήθειες. Όλα τα παιδιά, αν δεν φύγουν στο εξωτερικό, θεωρούν ότι είναι πιο εύκολο για αυτά να παίξουν στον ΠΑΟΚ ως μέλη μιας άλλης ομάδας στη Super League. Δηλαδή σου λέει, θα πάω στα Γιάννενα, που θα παίξω εύκολα στην πρώτη εθνική Super League και από εκεί θα με πάρει ο ΠΑΟΚ. Είναι πιο εύκολη αυτή η διαδρομή από το μένω στον ΠΑΟΚ και περιμένω την καθιέρωση. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ, ο νέος αθλητικός διευθυντής που τον βαφτίσαμε συνάδελφο, πώς τον είπαμε. Στρατηγικός, ο Μάριο Μπράγκο, στρατηγικής ανάπτυξης, για μένα που είμαι εδώ. Ναι. Αυτός εδώ λοιπόν, μαζί με τον Ισπανό. Αλσίνα. Αλσίνα. Εντάξει και τους άλλους που βρίσκονται εκεί πέρα. Καλά θα κάνουν να βγάλουν ένα ξεκάθαρο πλάνο του τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά. Να ενημερώσουν τα ίδια και τους γονείς ότι αυτό είναι το πλάνο. Να αγοράσουν μια β' ομάδα επιτέλους. Γιατί δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να πληρώνει ηλίθια συμβόλαια όλη την ώρα. Σήμερα δες πόσο κάνουν τα συμβόλαια προς τον πάγκο. Κάτσε δες τα. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να φιλοξενεί 8 και 9 παίκτες των ακαδημιών. Αλλά σταδιακά μπορεί να είναι και τόσοι. Να. Δηλαδή μία η φουρνιά του Πέλκα, μία η φουρνιά του Κουλούρη, μία η φουρνιά του Γιαννούλη, μία η φουρνιά του Χατζηστραβού, μία η φουρνιά η επόμενη και σε ένα βάθος δεκαετίας να έχω 8-9 παίκτες γηγενείς μέσα στην ομάδα μου. Σήμερα που μιλάμε πόσους έχουμε. Σκιαμπάνι, Πέλκα, Κίτσιου, mm-hmm. Μαλεζά. 4 αυτοί είναι. Ναι. Ωραία. Κάτσε βάλτε κάτω πόσοι θα μπορούσε να είναι. Θα πρέπει όμως, είναι παράμετρος στο ίδιο θέμα, θα πρέπει και τα παιδιά να αποδεικνύουν πρώτα ότι μπορούν να παίξουν και να μην ζητάνε πριν καν παίξουν συμβόλαια 200.000 ευρώ. Εσύ, άμα συντάνε 200.000 ευρώ. Αυτό είναι άσχετο, δεν είναι για με το μάνατζερ. Ένα μάνατζερ τόσο βλάκας. Ωραία. Α σηκωθεί να φύγει το παιδί, δεν έχει τίποτα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι τα παιδιά αυτά τι χρειάζονται. Μια διασφάλιση του μέλλοντος. Ότι εγώ αν αξίζω, θα παίξω. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Πάρε παίκτες, πρόεδρε. Πάρε... Όχι, δεν θα πάρει. Επίσης αυτό πρέπει να το κάνει συνειδητοποιημένα για να μην ανέβουν αυτά τα παιδιά π.χ. και καούν από το πρώτο παιχνίδι που δεν θα δείξουν 100%. Με αυτό σου λέω. Όταν μπει ένας μπούσουλας ότι παίζω πρώτα στη β' ομάδα που είναι επαγγελματική. Ναι. Ωραία. Που είναι όμως του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή, ναι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να αγοράσει πλέον. Δεν μπορεί ναι. να περιμένει τη Λίγκα. Δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό. Αν αγοράσει πριν από 2 χρόνια, θα έχει μια ομάδα στην εθνική. Ναι. Άλλο θέλω να πω. Γίνεται αυτό. Μετά από εκεί και πέρα, στοχευμένα. Ωραία. Τελειώνει το συμβόλαιο του Κάνιας, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Ωραία, παιδιά, έχω το Χατζηστραβού. Θα μπει αυτό. Αν χρειαστώ το παίκτη, τότε θα αγοράσω. Αν όμως θέλω παίκτη σειρά, έχω. Τι να κάνουμε. Καλύπτει ανάγκη σου. Ναι. Η δικαιολογία είναι να πάρουμε πρώτα ένα πρωτάθλημα. Ωραία, να πάρουμε πρώτα ένα πρωτάθλημα. Και εγώ σου λέω το παίρνεις φέτος. Εντάξει. Και έχεις από σπόντα ένα-δύο παίκτες για να δώσεις μια υπεραξία μέσω Champions League. Αυτά πρέπει να είναι παραπάνω. Γιατί αυτό είναι το αντισβερίσι. Θα πρέπει να συνδέσει ο ΠΑΟΚ την επιχειρηματική, ποδοσφαιρική, τεχνοκρατική λογική με το ποδοσφαιρικό του DNA, την ταυτότητά του. Ωραία. Δεν είναι βλάκας ο Γκαρσίας που το λέει, που το λέει αυτό. Ο Γκαρσίας σκέφτεται πάρα πολύ σωστά για το κλαμπ. Ότι τι τους έχω εδώ ρε βλάκες αυτούς. Κάνουν παπάδες, δεν το βλέπετε. Και θα έχει πλάκα να προχωρήσουν πολύ περισσότερο. Που μπορούν και εκεί να δεις που θα παίξουμε τη Μίνσκ. Ναι. Που το παιδί έχει να δει τη μαμά του 2 μήνες. Γιατί της δίνει. Ναι. Ναι. Ωραία. Σου άρεσε. Έκανες εικόνα τώρα. Έκανες εικόνα. Τι ωραία πράγματα. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει, είναι το θέμα μεγάλο και δύσκολο. Καθόλου μεγάλο, απλό είναι. Απλό, απόφαση θέλει. Δεν είναι μεγάλο στέλνιο, γιατί είναι μεγάλο.
ξεκινάει αυτό που λες. Να ορίσει στρατηγική ο μεγαλομέτωχος. Ή από τα στελέχη από κάτω. Εντάξει. Ωπαλάκι, τι είναι αυτό. Άντε, να το βρίσκω στον αέρα. Δουλειά έχουμε, αγόρι μου, δουλειά έχουμε, δεν καταλαβαίνεις. Δουλειά, στον αέρα είσαι, στον αέρα είσαι, πώς και θα πεις. Ανεβαίνω πάνω διαχειρετισμό. Έλα, έλα. Τι χαιρετισμό, θα πάει το Πάσχα. Αμάν, με 100 έγραψε αυτό. Ναι, το είδα πριν. Αυτός ποιος είναι. Να το κρατήσουμε λίγο ανοιχτό για να το. Ο βασιλιάς είναι έτοιμος. Ο βασιλιάς είναι πανέτοιμος, εμείς εδώ κάπου κλείνουμε. Θα το ξαναπιάσουμε το θέμα αυτό. Κανονικά πρέπει να αφιερώσουμε μια εκπομπή μόνο σε αυτό. Σε ένα πεντάλεπτο δεν γίνεται, σε ένα δεκάλεπτο. Όντως είναι τεράστιο θέμα. Υπάρχει όντως πολύ ταλέντο, υπάρχει. Δεν υπάρχει απόφαση. Πολλά χρήματα Σταύρο κάθε χρόνο. Δηλαδή το μπάτζετ φτάνει στα 3 εκατομμύρια το χρόνο πλέον. Κοντά. Πολύ οργάνωση, πολλά χρήματα. Πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν, κάνουν καλή δουλειά, επαγγελματίες. Το τελικό αποτέλεσμα λίγο δεν μας βγαίνει. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση γρήγορα για το ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ΑΓΑΠΗ, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 27. 20. Το 20. Κωνσταντίνος Μίχος, το ένα εισιτήριο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα ενημερωθεί εντός των λίγων λεπτών από τη γραμματεία για το πώς θα παραλάβει το εισιτήριό του. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον Βασιλιά. Εγγύηση για να περάσετε ευχάριστα την επόμενη ώρα και να μάθετε ό,τι χρειάζεται για το στοίχημα αλλά και για τη ζωή γενικότερα. Και από νωρίς το απόγευμα θα είναι ο Λίμπερο και το επιτελείο του ΠΑΟΚ 24 στην Τούμπα. Και εγώ και ο Σταύρος και η Αγάπη και όλα τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 για να σας μεταφέρουν ό,τι θα συμβεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα με τη Βίδη. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.